Τιμώντας την Ελληνίδα αγρότησα με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα που είναι αφιερωμένη σε εκείνη, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε για πρώτη φορά τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας σε αυτοαπασχολούμενες και αγρότησες, οι οποίες, όπως ανέφερε, έχουν κρατήσει ζωντανή την κοινωνία και την οικονομία στις επαρχίες όλης της χώρας. Στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που θα καταθέσει στην Βουλή ο Υπουργός Εργασίας και καλός φίλος Άδωνης Γεωργιάδης, θα προβλέπεται διάταξη για απονομή για πρώτη φορά επιδόματος μητρότητας της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, σε αυτοαπασχολούμενες και αγρότησες, με στόχο φυσικά την προστασία της μητρότητας και της Ελληνίδας αγρότησας που τόσα έχει προσφέρει στη χώρα. Να πλαισιώσουμε και να βοηθήσουμε στην γυναική επιχειρηματικότητα στο κομμάτι της γυναίκας αγρότησας, που είναι η Παγκόσμια Μέρα Αγρότησας, είναι 15 Οκτωβρίου. Οπότε σήμερα είμαστε εδώ να συμβάλλουμε όσο μπορούμε στο κομμάτι της περιφέρειας και να βοηθήσουμε σε αυτό. Σε εκδήλωση με θέμα την καινοτομία που πραγματοποίησε η Ομάδα Εργασίας Αγροτικής Εξέλιξης του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο κ. Αβγενάκης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του Μέτρου 16 που μετρά 60 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα δοθούν σε καινοτόμες ιδέες στο χώρο της παραγωγής. Έχω κατατεθεί ήδη αξιόλογες προτάσεις, όμως σύντομα θα ανοίξει και ο δεύτερος κύκλος του μέτρου αυτού και εκείνο που επιδιώκουμε είναι τα συνεργατικά σχήματα να γίνουν οι ημάτες μεταφοράς της θεωρίας στην πράξη. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισήμανε και τις δυσκολίες που υπάρχουν στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τη χρήση νέων τεχνολογιών, σχολιάζοντας ωστόσο ότι στόχος είναι να καλυφθεί το χαμένο έδαφος και η χώρα, όπως και η παραγωγή, να τρέξουν σύντομα σε μια πορεία εξυγχρονισμού που θα αποδώσει όχι μόνο σε ποσότητα, αλλά και σε ποιότητα. Έχουμε τη διάθεση να τρέξουμε για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Η βούληση από μέρους μας είναι δεδομένη. Και προς αυτή την κατεύθυνση αναπτύσσουμε δράσεις και πολιτικές. Δεν αρκεί όμως αυτό, απαιτείται η συμμετοχή ανθρώπων που θέλουν να είναι πρωτοπόροι, καινοτόμοι, αλλά και ηγέτες στον χώρο που δραστηριοποιούνται. Η πρόκληση μας αφορά όλους. Ιδιαίτερη σημασία και έμφαση δόθηκε και στις νέες μορφές καλλιέργειας, όπως την υδροπονία, που θα μπορούσε, όπως σχολιάστηκε, να αλλάξει το χωρικό σχεδιασμό των καλλιεργειών και όχι μόνο. Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν τις υδροπονικές καλλιέργειες την απάντηση στην υποβάθμιση των εδαφών και την έλλειψη νερού. Ορισμένοι δε μιλούν ακόμη και για εσωτερικές φάρμες στα αστικά κέντρα, δηλαδή για πολυκατοικίες, που μέσω της υδροπονίας παράγουν αγροτικά προϊόντα. Ουσιαστικά μιλάμε για εργοστάσια φυτών που παρέχουν τη δυνατότητα ελέγχου των περιβαλλοντικών παραγόντων κάτω από τους οποίους πραγματοποιείται η παραγωγή, κάτι που δεν είναι εφικτό με τις υπαίθριες παραγωγές.